Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Δεν λέει τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Αυτό είπε ο κύριος Τζικαλάγιας. Και τι έχει συμβεί στην Ομαρχία αυτή τη στιγμή, κυρία Κοζατσάνη? Μάλιστα. Δεν έχει να πει τίποτα σε εσάς, προφανώς όμως έχει να πει πολλά σε μένα. Αλλιώς νομίζω ότι θα έρθουμε σε πολύ μεγάλη σύγκρουση. Ναι. Αυτά τα οποία έχω να πω είναι, πρώτον, είναι πολύ λυπηρό που ένα δημόσιο πρόσωπο και μάλιστα βουλευτής της πόλης μας καταγγέλει επισήμως ένα δημόσιο φορέα και μάλιστα ένα σύνολο μεγάλο αριθμών υπαλλήλων. Μίλησε για προϊστάμενο υπηρεσίας, χωρίς να αναφερθεί βεβαίως ούτε σε όνομα, ωραία, ούτε σε περιστατικό. Θα σας δώσω, το είπε όρατα. Θα σας δώσω όσες πληροφορίες μπορώ περιεκτικές. Πρώτον, επειδή το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει, το λέει ο λαός μας αυτό, θεωρώ ότι είναι και μία προσβολή στο πρόσωπό μου. Δεν νομίζω ότι, και αν κάνω λάθος, ας έρθει οποιοδήποτε πολίτης να με κατηγορήσει εμένα προσωπικά για εμπλεκόμενη και διαφθορά τόσα χρόνια, μετά τόσα χρόνια υπηρεσία σε ένα νοσοκομείο που ξέρετε ότι η ιατρική μπορεί να γίνει ανα πάσα στιγμή, να αλλάξει μορφή και να μπει κάποιος σε αυτές τις διαδικασίες. Μάλιστα. Της διαφθοράς. Είναι πολύ πιο εύκολο. Δεύτερον, εάν υπάρχει, έχει πέσει στην αντίληψη κανενός, και όχι μόνο του κύριου Τζικαλάγια, αλλά και οποιοδήποτε πολίτη, ότι γίνεται, ότι υπάρχει έστω διαφθορά μικρού έως μεγάλου βαθμού στην αντιπεριφέρεια, τον παρακαλώ πάρα πολύ να έρθει να κάνει την καταγγελία επισήμως σε μένα, και δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζητήσω εξηγήσεις, έστω και εδέ, όπου αυτή χρειαστεί, αν χρειαστεί. Εάν όμως δεν υπάρχουν τίποτα από τα δύο ανωτέρω που είπα, θα πρέπει τα άτομα αυτά τα οποία δηλώσαν έτσι και εν προκειμένου ο βουλευτής μας να το ανακαλέσει, αλλιώς επισήμως να μου πει τι έχει πέσει στην αντίληψή του για να το διευθετήσω και να το διερευνήσω. Προσέξτε, γιατί εδώ δεν το λέει οποιοδήποτε, το λέει ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος ενός νόμου, έτσι. Λοιπόν, αυτό έχει, εάν έχει εντοπίσει τώρα σημεία διαφθορά σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία εκτός του νομού μας, είναι δική του ευθύνη. Όχι, μίλησε πρόσφατο παράδειγμα η αντιπεριφέρεια, μιλούσε για τη δική μας αντιπεριφέρεια. Ωραία. Όσον αφορά, υποψιάζομαι ότι ήρθε αυτές τις μέρες σε αντιπαράθεση ένας πολίτης με ένα τμήμα της περιφέρειας μας, ναι, σε μια λογομαχία. Δεν ζήτησε ούτε ο υπάλληλος κάτι, ούτε και ο πολίτης. Ήρθαν σε μια έντονη λογομαχία. Όταν εγώ ζήτησα να μάθω αν υπάρχουν και κάτι άλλο που έχει απέσει στην αντίληψη του πολίτη και του υπαλλήλου, ναι, και οι δύο με διαβεβαίωσαν από διαφορετική πλευρά ότι ήτανε μέσα στα πλαίσια της κόπωσης που έχουνε άμφο και ότι είπαν και δύο λόγια παραπάνω, ζήτησε ο ένας από τον άλλον συγγνώμη και το συμβάν θεωρείται λήξη. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια λογομαχία και όχι για κάτι, για φαινόμενο διαφοράς. Κάτι συγκεκριμένο, όχι, και αυτό είναι τώρα και λίγο άδικο, να σας πω την αλήθεια. Γιατί τώρα δεν ξέρω βέβαια αν αυτό εννοεί ο κ. Τζικαλάγιας. Εσείς υποθέτετε ότι ίσως να εννοεί αυτό. Δεν έχει. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα έρθω σε επικοινωνία μαζί του. Είναι στο αεροπλάνο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε αυτή την ώρα. Τώρα είναι και λίγο δύσκολα, γιατί και εγώ εκεί οδεύω και με καθυστέρησε, ναι, το τηλεφώνημα. Είναι κρίμα τώρα. Ολόκληρη η αντιπεριφέρεια και οι υπάλληλοι οι οποίοι πασχίζουν τόσο πολύ να υπάρχει ένα πέπλο τέτοιο διαφθοράς. Αν όντως, κύριε Νατσούλη, έχει πέσει την αντίληψη κανενός ότι υπάρχει κάποια διαφορά σε κάποιο γραφείο, σε κάποια διεύθυνση, τον παρακαλώ να έρθει επί προσωπικού να μου το αναφέρει. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερον, αν δεν όμως δεν υπάρχει, είναι κρίμα τώρα να αναστατώνεται ένα ολόκληρο κτίριο και μάλιστα ένα ολόκληρο δεν ξέρω κτίριο. Αν και οι χαρακτηρισμοί για τους δημοσίους υπαλλήλους, αργομιστίες κτλ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, ναι, είναι στο κέντρο. Δεν ξέρω αν και σε αυτό το κομμάτι έχετε να πείτε κάτι.
Για ποιο? Για το κομμάτι των χαρακτηρισμών για τους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι πολύ δύσκολο να σας πω, γιατί εγώ το έχω αντιμετωπίσει, γιατί και σαν γιατρός με αντιμετωπίζαν σαν δημόσιος υπάλληλος. Και έχω υποστεί, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά έχω υποστεί και εγώ διάφορες τέτοιες περιπτώσεις. Πιστεύω ότι οτιδήποτε γίνεται σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία υπάρχει μια τεράστια κόπωση από τους υπαλλήλους, διότι σαφέστατα και αυτή είναι μειωμένος ο αριθμός, πολύ φόρτος δουλειάς. Οι πολίτες πρέπει να τους αντιληφθούμε ότι βρίσκονται σε άσχημη οικονομική, κοινωνική κατάσταση, συναισθηματική. Εγώ καταλαβαίνω και τους δύο. Και μάλιστα μαζί με την διευθύντρια του τμήματος δώσαμε λύση μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες να καταλαγιάσουν οι εντάσεις αυτές και να μπορέσουμε να βρούμε λύση. Πάντως, εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι από την αναφορά τη συγκεκριμένη, που είναι περίπου το ενός λεπτού από τον κύριο Τζικαλάγια, είστε σήμερα έξαλλοι. Αυτό καταλαβαίνω, κυρία Κοζατσένα. Είμαι λίγο έξαλλη, γιατί ξέρετε την αδικία δεν την αντέχω. Και καταρχήν θίγομαι και επί προσωπικού. Γιατί άρα λοιπόν με το που θα έρθει στην Καστοριά ο κύριος Τζικαλάγιας, ζητάτε άμεσα εξηγήσεις. Προφανώς θα έρθω σε μια επαφή μεταξύ του και θα ζητήσω δημόσια μέσω, ή να μέσα ανακαλέσει δημόσια να ανακαλέσει ότι τελικά δεν ήταν τόσο σοβαρό αυτό το συμβάν, γιατί και ο σύλλογος των εργαζομένων, όπως καταλαβαίνετε, επαναλαμβάνω, εάν εννοεί αυτό, δεν το ξέρω, δεν είναι και σημαντικό δεν αυτό, αν δεν εννοεί αυτό και έχει πέσει την αντίληψή κάτι του κάτι άλλο, το οποίο είναι περισσότερο και σημαντικό και θα έχει για μας ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν θα πρέπει να το ξέρω εγώ τουλάχιστον? Όλη η Καστοριά θα πρέπει να το ξέρει μετά. Έτσι είναι. Τώρα, αν έχει εντοπίσει και σε κάποιες άλλες υπηρεσίες, εντάξει, εκεί δεν μπορώ να εισχωρήσω. Όπως ακούσατε στο απόσπασμα, ήταν καθαρό το απόσπασμα, μίλησε για αντιπεριφέρεια. Ωραία. Εγώ θέλω να δηλώσω ότι με ενόχλησε και θέλω ή την καταγγελία ή την ανέρεση. Ή την αποκατάσταση. Κύριε Κωνσταντζάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια δύσκολη μέρα σήμερα, γιατί έχουμε και τα υπόλοιπα, δεν ξέρω. Και εσείς αν θα είστε στο πλευρό των ανθρώπων, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό. Κοιτάξτε, και το συζητάμε. Αν θα είστε στο πλευρό των ανθρώπων που διεκδικούν τα χρήματά τους, κυρία Κοζατσάνη. Έτυχε να ήμουν παρούσα και ας μην είχα το τίτλο. Ναι, δεν ήσασταν τότε αντιπεριφερειακός συμβουλός, βεβαίως. Να παρίσταμε σε κάποιες συνεδριάσεις και να έχω πάει και προσωπικά μαζί με τον κύριο Μάνο, τον κύριο Λικουρέτζο. Οπότε έχω μία ιδία άποψη περί του τι γίνεται. Η υπόσχεση ήταν ότι θα αποζημιωθούν οι φασολοπαραγωγοί. Δεν ήταν ακόμα το χρονικό πλαίσιο καθορισμένο. Αυτό έμενε μόνο. Και στην περίπτωση που αυτή η υπόσχεση την έχει πάρει οποιοδήποτε πίσω, καταλαβαίνετε ότι οι υποσχέσεις, και ειδικά από υπηρεσίες τόσο σοβαρές, δεν πρέπει με τόσο μεγάλη ευκολία να τις παίρνουμε πίσω. Εγώ εκεί μένω. Οι υποσχέσεις ή δεν πρέπει να δίδονται εξ αρχής, ή αν δίδονται πρέπει να τηρούνται. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαι αυτής της άποψης. Θα δούμε τι θα γίνει για το απόγευμα. Υπάρχει περίπτωση να πάτε? Είμαι καθοδόν, με καθυστερήσατε εσείς. Α, θα πάτε. Όχι εσείς. Η όλη κατάσταση. Η όλη ανακοίνωση. Εγώ δεν είχα καμιά τέτοια προθέση. Οπότε θα έχω την χαρά να δω και προσωπικά τον κύριο Τσικαλά, γιατί έμαθα ότι είναι εκεί και πιστεύω να μου έχουν περάσει τα νεύρα μέχρι να προσεγγίσω εκεί, για να είμαι λίγο και πιο νυφάλια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι να πω. Ήταν και για μας, δηλαδή, σοκαριστικό αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.